Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Έρχεται το καλοκαίρι, οπότε ποιο θα ήταν το πιο επίκαιρο θέμα για να μιλήσουμε με έναν πλαστικό χειρουργό, η προστασία του δέρματός μας από τον ήλιο και κάποιες αρνητικές συνέπειες που έχουμε στο δέρμα μας από την πολύωρη έκθεσή του σε αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε κοντά μας σήμερα τον πλαστικό χειρουργό, τον κύριο Θανάση Παπά. Γεια σας κύριε Παπά. Γεια σας. Καλώς Ευχαριστώ είχατε. πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ε, να ξεκινήσουμε από αυτό που μόλις είπα. Έκθεση στον ήλιο εν ώψη και του καλοκαιριού. Μας αρέσει πάρα πολύ στις Ελληνίδε και στους Έλληνες ο ήλιος, αλλά μήπως έχει και βλαβερές συνέπειες. Βεβαίω, είναι ένα, όντως, θέμα, ένα, σοβαρό θέμα που όντω πρέπει να συζητήσουμε, διότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει επαρκή ενημέρωση του κοινού. Ο ήλιο μπορεί να είναι φίλο μα, αλλά μπορεί να έχει και πολύ βλαπτικέ συνέπειε. Ιδιαίτερα η παρατεταμένη ηλιοέκθεση μπορεί να έχει δυσάρεστα αποτελέσματα όπω η φωτογύρανση, οι ρητίδε, αλλά και πιο σοβαρά θέματα όπω η καρκίνη του δέρματο. Να το πιάσουμε αυτό που είπατε, παρατεταμένη έκθεση. Δηλαδή, πόση ώρα δεν πρέπει να μα κάνει παράνοια και να είμαστε σαν τα βαμπύρ να μην μα βλέπει καθόλου ο ήλιο. Μια λελογισμένη έκθεση στον ήλιο με την προβλεπόμενη ηλιοπροστασία είναι απόλυτα αποδεκτή. Αποφεύγουμε δηλαδή την έκθεση από τι 10 μέχρι τι 4 και τι υπόλοιπε ώρε φοράμε αντιλιακό υψηλή προστασία, ιδανικά 20 λεπτά πριν βγούμε στον ήλιο. Και για πόση ώρα μπορούμε να εκτεθούμε στον ήλιο, τι δύσκολε ώρε μεταξύ 10 το πρωί με 4 το απόγευμα που είπατε. Ιδανικά θα ήταν όσο το δυνατόν λιγότερο. Δηλαδή, θα μπορούμε να κάνουμε μια βουτιά και να βγούμε προ τα έξω. Επίση, το νερό δεν μα προστατεύει από τι ηλιακέ ακτινοβολίε. Οπότε, γι' αυτό το αντιλιακό μα πρέπει να έχει και μια αδιάβροχη προστασία. Βεβαίω, οι περισσότεροι από εμά πάμε για μπάνιο ακριβώ εκείνη την ώρα, μεταξύ 11 και 4. Και μάλιστα, πηγαίνουμε εκείνη την ώρα για να μαυρίσουμε κιόλα. Φορώντα αντιλιακά με χαμηλό δείκτη προστασία προκειμένου να κάνουμε πιο σοκολατένιο μαύρισμα. Για μιλήστε μα γι' αυτό. Υπάρχει ψευδέστηση ότι επειδή είμαστε μεσογειακό λαό και μαυρίζουμε εύκολα, ότι είμαστε προστατευμένοι όσον αφορά τους του καρκίνου του δέρματο. Η εγγενή μα δυνατότητα να μαυρίζουμε εύκολα μα προστατεύει από το να πάθουμε ένα ηλιακό έγκαυμα. Ωστόσο, δεν σημαίνει μόνο. Ωστόσο, δεν σημαίνει αυτό ότι οι ηλιακέ ακτινοβολίε δεν περνάνε και δεν μπορούν να προκαλέσουν άλλα δυσάρεστα συμβάματα. Ε, άρα, οι άνθρωποι που έχουν πιο ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, απλώ μπορεί να πάθουν ε, περισσότερα εγκαύματα. Οι, οι άνθρωποι με ανοιχτόχρωμο φαινότυπο είναι πιο επιρρεπεί στο να καίγονται πιο εύκολα. Είναι περισσότερο επιρρεπεί στην ανάπτυξη διαφόρων τύπων δερματικών καρκίνων. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι οι πιο ήπιε μορφέ, όπω τα βάσικο και τα άκαθο έχουν ω κυρία τη λογία την αθρηστική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Δηλαδή γι' αυτό και εμφανίζονται σε μεγαλύτερε ηλικίε. Αντιθέτω, το μελάνομα, που είναι και ο πιο επιθετικό καρκίνο του δέρματο, γι' αυτό ενοχοποιείται η απότομη έκθεση, ένα απότομο ηλιακό έγκαυμα σε παιδική και εφηβική ηλικία. Ε, το μελάνομα όμως δεν εμφανίζεται σε μεγαλύτερε ηλικίε. Το μελάνομα εμφανιζόταν μέχρι πρόσφατα σε μεγαλύτερε ηλικίε. Πλέον όμω δυστυχώ ο μέσο όρο τη ηλικία έχει αρχίσει να κατεβαίνει. Γιατί μπορεί να εκτεθεί ένα παιδί ή ένα έφηβο ξαφνικά για κάποιε μέρε, για κάποιε ώρε στον ήλιο. Η παθογένεια του μελανόματο είναι λίγο πολυσυλλεκτική. Εμπλέκεται μια γενετική προδιάθεση. Με έναν υψηλό αριθμό σπήλων και μια απότομη έκθεση, δηλαδή ένα έγκαυμα στην παιδική ή φοιδική ηλικία. Ακόμα και μία φορά σε κάποιον που έχει τη γενετική πληροδιάθεση, αρκεί για να αποτελέσει το trigger για να εξελιχθεί ένα σπήλο σε μελάνομα. Άρα είναι κληρονομικό και κληρονομικό το μελάνομα, Είναι πολυπαραγωγικό. Σίγουρα κάποιο που έχει έναν συγγενή πρώτου βαθμού έχει αυξημένε πιθανότητε σε σχέση με κάποιον που δεν έχει να εμφανίσει μελάνομα. Για να μιλήσουμε για τους πύλους τις α, κοινώς λεγόμενες ελιές για εμάς. Ναι. Πότε πρέπει έτσι λίγο να θορυβηθούμε, πότε πρέπει να τις ψάξουμε, πότε να κάνουμε μια χαρτογράφηση. Οι ελιές, λοιπόν, ως... οι κοινώς λεγόμενες ελιές, οι σπήλοι, ναι. είναι και αυτές τι είναι ουσιαστικά ένα συνοθήλευμα μελανινοκυτάρων. Τα μελανινοκύτταρα είναι κύτταρα που έχουμε... Στο σώμα μα, τα κύτταρά μα και τι κάνουν, αυτό που όλοι λέμε το ωραίο μαύρισμα που μα αρέσει και μα κάνει πολύ πιο όμορφο. Ουσιαστικά ναι. τι είναι, αντιδράνε αυτά τα κύτταρα στην έκθεσή μα στον ήλιο γιατί, και βγάζουν τη μελανίνη. Γιατί, για να προστατεύσουν τα κύτταρά μα από την ηλιακή εκνοβολία. Ουσιαστικά το μαύρισμα oh. είναι ένα μηχανισμό προστασία του δέρματο απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία. Πολλέ φορέ αυτά τα μελανινοκύτταρα όταν συνενώνονται στο χωρίο και δημιουργούν του λεγόμενου πύλου ή ελιέ. Προφανώ και εδώ υπάρχει μια γενετική προδιάθεση, γιατί άλλοι δεν έχουν καθόλου και άλλοι έχουν περισσότερου. Σίγουρα από μια ηλικία και μετά, όταν εμφανίζονται αυτοί οι σπήλοι, είναι καλό να γίνεται μια χαρτογράφηση, μια παρακολούθηση από ειδικό, μία με δύο φορέ το χρόνο, ιδιαίτερα αν έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό σπήλων. Ε, οι σπήλοι, οι ελιέ, δεν εμφανίζονται κατά την πάροδο των ετών. Δηλαδή, ένα παιδί δεν έχει πολύ λιγότερε ελιέ από ότι ένα ενήλικα 40 ετών. Ακριβώ γι' αυτό το λόγο. Η σπήλοι ξεκινάμε, εκτό αν μιλάμε για ένα συγγενή σπήλο, δηλαδή ένα πύλο με τον οποίο το παιδί γεννήθηκε. Α, okay. Η υπόλοιπη σπήλη, όσο περνάει ο καιρό, επειδή και σε αυτή τη διαδικασία εμπλέκεται η έκθεση στην λαϊκή εκνοβολία, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιθανόν περισσότερο να εμφανίσουμε σπήλου. όπω επίση και στην εγκυμοσύνη, γιατί είναι η ορμονική λογική που οδηγούν στην εμφάνιση αυτών. Υπάρχουν κάποιε ελιέ οι οποίε θεωρούνται ε, με, με γυμνό μάτι. Για εμάς που δεν ξέρουμε πιο επικίνδυνες από ό,τι άλλε. Αυτέ που θεωρούνται αθώε είναι αυτέ που συνήθω είναι γύρω-γύρω από το λαιμό ή γύρω από τα μάτια που κρέμονται ουσιαστικά από ένα μίσκο. Είναι αυτο που λένε γενικώ κρεατοελιέ. Ναι. Οι οποίε η επιστημονική του ονομασία είναι θυλώματα. Αυτέ γενικά είναι αθώε. Γενικώ δεν πάμε να βγάλουμε όλου του πύλου. Γιατί και δεν υπάρχει λόγο και θα γεμίσουμε ολέ. Αυτό που πρέπει να μα κινήσει την περιέργεια είναι αν ένα πύλο είναι εξελισσόμενο. Δηλαδή, αν αλλάξει το μέγεθό του, αν μεγαλώνει. το χρώμα του, το σχήμα του και αν το νιώθουμε περίεργα. Δηλαδή, αν μα ξύνει, αν μα φαγουρίζει ή αν αιμορραγεί. Yeah. Αυτά είναι σημεία που μα χτυπάνε ένα καμπανάκι και θα πρέπει να συμβουλευτούμε έναν ειδικό. Και το να είναι επίπεδη η ελιά με το δέρμα μας και να μην, ε, 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 να μην εξέχει. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κάποιο αθωωτικό ή ενοχοποιητικό παράγοντα. Μάλιστα. Έχουμε και ελιέ που εξέχουν, που είναι εντελώ αθώε, αλλά μπορούν να είναι και επικίνδυνε. Mm -hmm. Και επίπεδε ελιέ που μπορεί να ανήκουν σε μία από τι δύο κατηγορίε. Μπορεί μία ελιά να εξελιχθεί σε καρκίνο. Σε μελάνομα. Τα μελανόματα μπορούν να είτε να αναπτυχθούν σε ελιά σε ποσοστό 20 με 30% είτε να αναπτυχθούν από μόνο του. Άρα τα πιο συχνά δεν αναπτύσσονται σε προπάρξει ελιέ, αναπτύσσονται από μόνο του. Παρόλα αυτά, όπω πολύ σωστά είπατε, μπορεί ένα πύλο, ιδιαίτερα αυτό που λέμε ένα δυσπλαστικό πύλο, δηλαδή ένα πύλο ο οποίο έχει κάποια περίεργα χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εμφανίζονται στου υπόλοιπου, να εξελιχθεί σε κάποιο μελάνομα. Τι εννοείται περίεργα χαρακτηριστικά, να μην είναι το σχήμα ομοιόμορφο, α πούμε. Αυτά κυρίω είναι χαρακτηριστικά τα οποία βλέπουμε στο μικροσκόπιο. Δεν είναι κάτι που αναγνωρίζεται διαγενού οφθαλμού. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Όχι. Άρα. Ε, σαν πρόληψη, εσείς θα λέγατε να αφαιρούμε τους σπήλους, γιατί το 20 με 30% είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Το 20 με 30% των μελανομάτων αναπτύσσονται από σπήλο. Δεν λέμε το 20 με 30% των σπήλων θα γίνουν μελανομάτα Α, μελωδά, ωραία. Ναι. Όπω είπαμε, δεν πηγαίνουμε να αφαιρέσουμε όλους τους σπύλους γιατί okay. και δεν υπάρχει λόγος τις περισσότερες φορέ και θα γεμίσουμε ουλές. Το σωστό είναι να παρακολουθούνται από έναν ειδικό, ο οποίο θα τι φωτογραφήσει, κάνει mm -hmm. αυτό που λέμε μια φωτοτεκμηρίωση και έτσι στου επόμενου έξι μήνε μπορεί να ελέγξει την πρόοδό του. Δηλαδή αυτό ή τι μεταβολέ του. Αν έχει, υπάρχουν κάποιε μεταβολέ που μα προβληματίζουν, τότε αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί και να σταλεί για αισθολογική ναι. εξέταση. Ε, γιατρέ, πάμε να δούμε τα βήματα. Έρχεται ένα ασθενή ή μια ασθενή στο ιατρείο σα. Με τι συμπτώματα για να δει τελικώ ότι ενδεχομένω σε πρώιμο στάδιο πάσχει από μελάνομα. Συνήθω αυτό που του προβληματίζει ναι, είναι ναι. ότι είναι μια ελιά η οποία δεν υπήρχε εκεί και εμφανίστηκε ξαφνικά. Σε πιο προχωρημένα στάδια μπορεί να πει ότι μια ελιά μάτωσε ή ότι νιώθει κάποια φαγούρα, κάποιο κνισμό, όπω λέμε. Mm -hmm. Αυτά είναι συνήθω τα συμπτώματα που οδηγούν έναν άνθρωπο να μα επισκεφτεί. Άρα δεν πρέπει αυτά να τα παραβλέπουμε, γιατί πολλέ φορέ δεν είναι τίποτα και το αφήνουμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθο. Και στο μελάνομα, αν το προλάβουμε σε αρχικό στάδιο, η επιβίωση είναι πάνω από 95%. Α, ah, μπράβο. Δυστυχώ, όταν αυτό το στάδιο ξεφύγει, τότε η πρόγνωση είναι δυστυχώ δεσμενέστερη. Ε, εξελίσσεται γοργά το μελάνομα. Εξαρτάται από τον τύπο. Υπάρχουν κάποιοι τύποι οι οποίοι εξελίσσονται αργά και μετά εξελίσσονται πιο γρήγορα. Και υπάρχουν άλλοι που είναι πιο επιθετικοί εν τη γενέση του. Δεν μπορείτε να μιλήσετε με χρόνου, Ε. Δυστυχώ αυτό είναι. Γιατί έχει να κάνει με το. Είναι, το κάθε κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Πολύ ωραία. Ε, και έρχεται λοιπόν στο ιατρείο σα ένα άνθρωπο ο οποίος έχει προβληματιστεί από μία ελιά που τελικώ εσεί ε, καταλαβαίνετε, κάνετε τη διάγνωση ότι είναι μελάνομα. Και ποια είναι η διαδικασία παρακάτω. Αρχικά βγαίνει σε πολύ λεπτά όρια προκειμένου να σταλεί για βιοψία. Για να δούμε αν είναι μελάνομα ή αν είναι κάποιο που. Τι εννοείται σε λεπτά όρια. Δηλαδή πάμε σε περίπου στα 2 χιλιοστά από τα όρια τη βλάβη. Ναι. Κατόπιν, αν αυτό βγει στο ιστολογικό πόρισμα ότι είναι μελάνομα, πρέπει να έχουμε κάποιε διαδικασίε που πρέπει να ακολουθούν. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι αφενό να μην γυρίσει πίσω, να μην κάνει αυτό που λέμε μια τοπική υποτροπή. Άρα το πηγαίνουμε και το αφαιρούμε ακόμα πιο φαρδιά, δηλαδή περίπου στα 1 με 2 εκατοστά. Και το δεύτερο στάδιο είναι να δούμε αν έχει πάει πουθενά αλλού. Αυτό μπορεί να πάει είτε με το αίμα, να, μετα... να κάνει μια μετάσταση αιματογενή, δηλαδή να έχει πάει στα σπλάχνα. Άρα κάνουμε μια απεικόνηση με αξονικέ και μαγνητικέ τομογραφίε, για να δούμε αν έχει πάει πουθενά αλλού. Ή αν έχει πάει στου επιχώρου λεφαδένε, δηλαδή στην πλησιέστερη λεφαδενική ομάδα. Αυτό γίνεται μια ειδική εξέταση την ημέρα του χειρουργείου, που θα αφαιρεθεί το μελάνωμα πιο φαρδιά, με ειδικές τεχνικέ και στη συνεργασία με την πυρηνική ιατρική. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε του λεφαδένες του οποίου θα μπορούσε να είχε πάει το μελάνωμα. Mm -hmm. Είναι μια διαδικασία η οποία λέγεται λεφαδένας φουρρό. Δηλαδή, είναι ο πρώτο μια ομάδα που δέχεται τη λέμφω από τη συγκεκριμένη περιοχή που υπήρχε το μελάνωμα. Άρα, αν αυτό έχει εμπλακεί, μπορεί να έχει πάει και στου υπόλοιπου. Αν αυτό όμω είναι ελεύθερο, είναι σχετικά απίθανο να έχει πάει στου υπολοιπου λεφαδένες. Mm -hmm. ε, το χειρουργείο είναι ένα χειρουργείο, να το πω απλοϊκά, καρκίνου, δηλαδή ένα δύσκολο χειρουργείο, χρειάζεται από θεραπεία. Ή επειδή είναι στο δέρμα, είναι κάτι πιο απλό. Είναι ένα χειρουργείο που γίνεται με γενική αναισθησία. Παρ' όλα αυτά, η μέρα νοσηλεία είναι ημερή και δεν χρειάζεται δηλαδή, πολλέ φορέ να παραμείνει ο ασθενή μέσα. Παρ' όλα αυτά, όταν εμπλέκονται το χειρουργείο στι λεφαδενικέ ομάδε, όλα τα χειρουργεία έχουν του κινδύνου του. Από μια αιμορραγία, μια φλεγμονή και συγκεκριμένα επειδή εμπλέκονται και οι λεφαδένε, θα μπορούσε εκεί να υπάρχει μια συλλογή λέμφου στην περιοχή. Είπατε για την έκθεση στον ήλιο. Το σολάριο, μήπω είναι η λύση ώστε να έχουμε μαύρισμα, αλλά να μην κινδυνεύουμε, ή έχει ενοχοποιηθεί. Είναι δυστυχώ πολύ προσφυλή μέθοδο του να μαυρίζουμε το χειμώνα. Είναι όπω λένε κάποιοι να προετοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι. Αυτό είναι, να προετοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι βασικά. Παρ' όλα αυτά ο κόσμο πρέπει να είναι ενημερωμένο. Αν μπείτε στο site του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία mm -hmm. και δείτε τα καρκινογόνα τάξη 1, είναι το τσιγάρο, ο αμίαντος και το σολάριμο από το 2009. Τι Στην είναι. Αυστραλία, όπου υπάρχει ο μεγαλύτερο επιπολασμό καρκίνων λόγω τη το, τρύπα του όντο από ναι. πάνω όπω και στη Βραζιλία, έχει απαγορευτεί το σολάριο δια νόμου σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν υπάρχουν δηλαδή σολάριο πουθενά ούτε στην Αυστραλία ούτε στη Βραζιλία. Και εάν θέλει κάποιο να μαυρίσει. Εσεί λέτε ότι είναι κακό το να μαυρίσει γενικά. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να μου πείτε ότι μπορεί να φορά ένα αντιλιακό με δίκτυο προστασία, αλλά να είναι υψηλό. Αλλά δεν ξέρω. Τι θα προτείνατε. Υπήρχε κάποιο ε, καθηγητής καθηγητή δερματολογία παλιότερα εδώ στην Αθήνα, ο οποίο όταν άρχισε να ασχολείται με το μελάνομα και τους του καρκίνους του δέρματος γενικότερα, είπε ότι αν μου έδινε ο νομοθέτη τη δυνατότητα να ποινικοποιήσω την ηλιοθεραπεία, θα το έκανα. Τι λέτε. Δυστυχώ είναι στον τρόπο ζωή και στο lifestyle. προφανώς όλοι είμαστε πιο ωραίοι και πιο όμορφοι όταν είμαστε μαυρισμένοι. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να αποφεύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο. Μπορεί να πείτε ότι καλύτερα να αποφεύγει την ηλιακή ακτινοβολία στο πρόσωπο οπότε στο σώμα, δηλαδή θα μπορούσαμε να το διαλέξουμε ή είναι όλο το ίδιο. Είναι όλο το ίδιο. Ούτω ή άλλω τα μελανόματα έχουν μια τάση εμφάνιση στι γυναίκε στα πόδια περισσότερο, παλαιότερα λόγω τη φούστα, και στου άντρε στον κορμό, διότι ήταν ε, πιο εκτεθειμένοι ε, mm -hmm. οι κορμοί των άρενων ασθενών. Ναι. Και αφού μιλάμε για ηλιοθεραπεία και σας έχουμε εδώ. Μιλήστε μας για τη φωτογύρανση. Η φωτογύρανση λοιπόν είναι το μόνο πράγμα ίσως, που μπορεί να ευαισθητοποιήσει τον... Το... <laughs> <αυτό να> <laughs> τον, κόσμο... το... 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 τον κόσμο περισσότερο, να περισσότερο από, το... Ναι. Από ότι τον πείσαι ότι, ο ότι το κινδυνεύεις. Έτσι, ναι. Είναι ναι. πολύ χαρακτηριστικό ότι στα εξωτερικά γιατρία αυτό ίσως θα ήταν και ένα ενδιαφέρον αν το επιτρέψουν και οι ίδιοι να κάνεις μια συγκριτική μελέτη από κόσμο που έρχεται κυρίως από την... που ασχολείται με αγροτικές εργασίες αν βάλει δύο ανθρώπου δίπλα-δίπλα τη ίδια ηλικία, που ένα εκτίθεται όλη μέρα στον ήλιο και ο άλλο. όχι, κάνει δουλειά Το ναι. κάνει ναι. Είναι εντυπωσιακό το πόσο είναι οι διαφορέ. Και αυτό γιατί, γιατί ο ήλιο προκαλεί βλάβη στο δέρμα μα. Και στην, ε, αυτό που λέμε μια ηλιακή ελάστωση. Δηλαδή χάνει το δέρμα την, τη, την ελαστικότητά του και τι ιδιότητε του. Και που σε είχε. γερνάει. Ακριβώ. Και αυτό δεν φτιάχνει. Φτιάχνει είτε μόνο χειρουργικά είτε με, με, κάποιες, με κάποιο είδους ε, παρέμβαση από τον πλαστικό χειρουργό, αλλά σίγουρα δεν μπορείς να, να πετύχεις το δέρμα που είχες στα νιάτα σου. Ναι, αλλά επειδή είστε πλαστικός χειρουργός, σε ένα πόδι φωτογυρασμένο, δεν ξέρω να το λέω σωστά, ναι. τι κάνεις? Σε ένα πόδι φωτοκυρισμένο, σπάνια απασχολεί αυτόν που το έχει. Συνήθω το, είναι... το πρόσωπο είναι το θέμα, το πρόβλημα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, ότι έχει πολλέ ρητήδε. Έχει πολλέ ρητήδε και μια πολύ έντονη χαλάρωση. Ενίοτε έχει και κάποιε δυσχρομίε. Αυτό που λέμε πανάδε ή φακίδε, πολλέ φορέ και αυτά. Ωραία, ωραία. Και σε αυτά οφείλονται στην έκθεση των ήλιων. Ναι. Οπότε εκεί πα για facelift. Είτε για facelift, είτε για κάποια χημικά peeling, είτε για laser, για οτιδήποτε ναι. μπορεί ουσιαστικά να να βγάλει πούμε, μια εξωτερική στιβάδα τη επιδερμίδα και να βγει μια καινούργια πιο φρέσκια. Παρ' όλα αυτά, όπω είπατε πολύ σωστά, σε περιπτώσει έντονη χαλάρωση, μόνο η χειρουργική μέθοδο, συγκεκριμένα mm -hmm. το facelift, έχουν αποτέλεσμα. Μάλιστα. Μήπω η λύση μα για όσου θέλουμε να μαυρίσουμε είναι να εφαρμόζουμε αυτέ τι κρέμε self-tanning. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Όντω αυτέ οι κρέμε βοηθάνε στο να μαυρίσει. Παρ' όλα αυτά και αυτέ δουλεύουν με έναν Τρόπο ο οποίο είναι ακόμα υποδιερεύνηση. Δηλαδή, ουσιαστικά κάνουν τα μελανινοκύτταρα μα πιο δραστήρια. Ναι, αλλά δεν εκτιθέμεθα στον ήλιο. Σωστά. Προ προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιος κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο ναι. για αυτέ τι κρέμε. Παρ' όλα αυτά, ουσιαστικά ζορίζουν, οδηγούν το κύτταρο σε ένα overdrive, όπω λέμε. Και αυτό ακόμα ψάχνουμε να δούμε αν έχει κάποια επίπτωση ή όχι. Τώρα θα σα κάνω μια προσωπική ερώτηση. Δηλαδή, εσεί δεν μαυρίζετε, πηγαίνετε τώρα στην παραλία και τι είστε, στο beach bar καθέστε μόνο. Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα, όπως λέγανε οι φίλοι μου, έδινα τα στάνταρ του μαυρίσματος με μαρμελάδες και λάδια και όλα τα σχετικά προϊόντα τα οποία βοηθούσαν στο να μαυρίσω. Χωρίς προστασία, ε. Χωρίς προστασία. Ναι, ναι. Από τη στιγμή όμω που έκανα το διδακτορικό μου και γνώρισα έναν δυστυχώ καινούριο μεγάλο κόσμο, ε, αποφεύγω τον ήλιο όσο το δυνατόν περισσότερο. Γιατί εσείς κάνετε διδακτορικό ακριβώς στο, στο Yeah. Ε, παίζει ρόλο ο δείκτης προστασίας επειδή το είπατε ε, του Αντιλιακού Σίγουρα το Αντιλιακό μας λέει πόσες φορές περισσότερο αντέχουμε να κάτσουμε στον ήλιο Ο δείκτης προστασίας αυτό σημαίνει ότι ένας δείκτης προστασίας 10 Είναι ότι αν και εγώ είμαι στο ένα λεπτό θα καώ σε, ας πούμε, σε 10 λεπτά Λέω ένα τυχαίο παράδειγμα mm -hmm. Προτιμάμε περισσότερο δείκτη 30 ή 50 Ένα άλλο σημείο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι όταν είμαστε στην ομπρέλα κάτω από τον ήλιο, που νομίζουμε ότι είμαστε προστατευμένοι, προφανώ είμαστε πολύ περισσότερο από ότι όταν είμαστε στον ήλιο. Παρόλα αυτά, ο ήλιο αντανακλάται και στην άμμο και στο νερό. Άρα, ουσιαστικά, έχουμε μια έμεση έκθεση στον ήλιο, και γι' αυτό, ακόμα και κάτω από την ομπρέλα, πρέπει να φοράμε αντιλιακό. Mm -hmm. Αντίστοιχα, όσοι κάνουν πορεία στο βουνό, που νομίζουν ότι το αντιλιακό το βάζουμε μόνο στη θάλασσα, εκεί τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, διότι επειδή μειώνεται Είχο το, το... ύψο, μειώνεται η απόστασή μα από τον ήλιο, άρα εκεί. Είμαστε πιο επιρρεπείς στι βλαπτικέ ενέργειε τη ηλιακή ακτινοβολίας. Σωστά. Γι' αυτό βλέπουμε καμένα πρόσωπα όταν κάνουν σκι. Ακριβώ. Πολύ σωστά. Ε, οπότε, αν έπρεπε κλείνοντα, να μα δώσετε ένα-δύο tips τώρα το καλοκαίρι, τι να κάνουμε για να προλάβουμε τα χειρότερα. Τα tips, λοιπόν, είναι αποφυγή τη έκθεση στον ήλιο τη επικίνδυνες ώρε, εφαρμογή φωτοπροστασία με αντιλιακά γυαλιά ηλίου καπέλο και ιδιαίτερα και στα παιδιά τον ειδικό ρουχισμό με τα μακριά μανίκια και φυσικά τακτικό έλεγχο από κάποιον εξειδικευμένο γιατρό μία με δύο φορές το χρόνο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπα που ήσασταν κοντά Χαρά μου. μας. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Σύντομα θα είμαστε κοντά σας με μια ακόμη ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τους γιατρούς του Dr. Anytime.